Ακόμη ένα sports room στην παρέα σας, αγαπητοί μας φίλοι, στην σημερινή μας παρέα, καλεσμένος μας ο εκπρόσωπος επικοινωνίας των Ερυθρόλευκων της Αμοχώς του, της πρωτοπόρου του πρωταθλήματος δεύτερης κατηγορίας, Νέας Σαλαμίνας, Γιώργος Καζαμίας μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα Άρη, καλησπέρα και σε όλους όσους μας ακούνε. Λοιπόν, και όσοι μας βλέπουν, ασφαλώς, μέσω της Digital. Η Νέα Σαλαμίνα βαδίζει από το καλό στο καλύτερο. Μετά την αλλαγή τεχνικής ηγεσίας, νομίζω πως ορθοπόδησε για τα καλά η ομάδα, Γιώργο. Δεν ξέρω τι λένε, τι εξωτερικεύεται από τα αποδυτήρια της ομάδας. Νομίζω πάντως από τις τελευταίες εμφανίσεις και τις νίκες, τα χαμόγελα στους φίλους της Νέας Σαλαμίνας επέστρεψαν. Ακριβώς. Έτσι είναι όπως τα λες, Άρη. Έχει γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει από την αρχή της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Δηλαδή η Νέα Σαλαμίνα να παίζει καλό ποδόσφαιρο με αυτό το ποιοτικό ρόστερ που έχει, να παίρνει τις νίκες και νομίζω ότι τα αποτελέσματα, η βαθμολογική συγκομιδή, οι εμφανίσεις και ο βαθμολογικός πίνακας τις τελευταίες πέντε αγωνιστικές που είχαμε προχωρήσει στην αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας δείχνουν την πραγματικότητα και δείχνουν την ικανοποίησή μας. Λοιπόν, Γιώργο, η Νέα Σαλαμίνα κέρδισε στο τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι την Αγία Νάπα με 2-0. Είσαστε ικανοποιημένοι και από το αποτέλεσμα γενικότερα και από τις επιδόσεις που έχουν πλέον οι παίχτες σας? Είναι ξεκάθαρο, Άρη. Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο, με μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα, η οποία να επενθυμίζω ότι είχε κερδίσει και την Ένωση Ινών Παραλυμνίου, που είναι στην δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, είχε δυσκολέψει και άλλους διεκδικητές της ανόδου. Εμείς καταφέραμε να φύγουμε αλόβητοι, χωρίς ουσιαστικά να κινδυνεύσουμε, εκτός από μια φάση στις αρχές του δεύτερου μηχρόνου, με απόδοση αρκετά καλή όσο μας επέτρεπαν οι συνθήκες του γηπέδου, και δεν μπορούμε να έχουμε κανένα παράπονο από τους ποδοσφαιριστές μας. Το συν 4 την δεδομένη στιγμή στην βαθμολογία, Γιώργο, λέει κάτι για σας? Είναι στόχος η επιστροφή στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας με το πρωτάθλημα δεύτερης? Ναι, το συν 4, Άρη, να θυμίζω ότι για παράδειγμα σε κάποια φάση του πρωταθλήματος το Παραλίμνη ήταν στο συν 8. Άρα δεν μας λέει και πολλά, αφού απομένουν ακόμα τόσες αγωνιστικές. Όμως μας δίνει εκείνη την αισιοδοξία και εκείνη την όθηση για να κάνουμε πρωταθλησμό. Δεν το έχουμε κρύψει, ακόμα και όταν βρισκόμαστε στα δύσκολα μας αγωνιστικά. Είχαμε πει ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε την άνοδο και θέλουμε να είμαστε και πρωταθλητές. Αυτός είναι ο στόχος αυτή τη στιγμή. Από την αρχή, μάλλον, ήταν αυτός ο στόχος και αυτό θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Τα αγωνιστικά δεδομένα για τον επόμενο αγώνα με την Καρνιώτισσα, ένα ντέρμπι προφανώς, από δύο ομάδες που θέλουν να επιστρέψουν στην πρώτη κατηγορία. Ποια είναι ακριβώς, Γιώργο? Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα η οποία, να θυμίσω, ότι μας κέρδισε στον πρωταγώνα. Θα έχουμε απουσίες τον μόνιμα πλέον από τον Ρενάτο Μαρκάσα, που θα τον έχουμε μαζί μας με τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπως και τον Χουάν Φελίπε, ο οποίος έχει την τελευταία αγωνιστική της τιμωρίας του, της ποινής που είχε δεχτεί με την κόκκινη κάρτα και τη σύνδυο που δέχτηκε από τον αθλητικό δικαστή. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του κυρίου Πουρσαϊτίδη. Και έχουμε γνώση και επίγνωση, μάλλον, της δυσκολίας του αγώνα. Θεωρούμε ότι παίζουμε στο δικό μας γήπεδο, μπροστά στο δικό μας κοινό, το οποίο είναι συγκλονιστικό, να μου επιτρέψεις να πω, και συγκινητικό τη φετινή περίοδο. Το έχουν δείξει και με την μαζική κάθοδό τους και την κατάληψη της έδρας της Αγίας Νάπας. Και ο στόχος δεν είναι άλλος από τους 3 βαθμούς. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Πρόλαβες και αναφέρθηκες στον κόσμο της Νέας Σαλαμίνας. Ό,τι και να πω, Άρη, είναι λίγο. Γεμίζει την κερκίδα και εκτός, και νομίζω ο παλμός τους μεταφέρεται σε αρκετά γήπεδα της Νέας Σαλαμίνας. Το ιδανικό για εσάς να τους έχετε σε τέτοιο παλμό και την επόμενη σεζόν στην πρώτη κατηγορία, Γιώργο. Όσον αφορά τον κόσμο, Άρη, εκτός από συγκλονιστικός και συγκινητικός, φροντίζουμε και εμείς μέσω των διαφόρων βίντεο φωτογραφιών που βγάζουμε κάθε αγωνιστική να δείχνουμε και στον έξω τον κόσμο, διότι εμείς ξέρουμε το μεγάλο του κόσμου της Νέας Σαλαμίνα, για να βλέπουν και τη στήριξη που τη χάνουμε. Όσον αφορά την επόμενη αγωνιστική περίοδο, δυστυχώς δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Έχουμε δει πάμε πολλές φορές για την νομοθεσία, την περιαθλητισμού νομοθεσία, το οποίο συμπεριλαμβάνει και την κάρτα φιλάθλου.
Επίσης, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι μόνο η κάρτα φιλάθλου το πρόβλημα, Άρη, που κρατά τον κόσμο μακριά από τα γήπεδα. Είναι η όλη η νομοθεσία. Και αυτό που ζούμε φέτος με αυτή την απίστευτη ατμόσφαιρα, πίστεψε με, δεν το είχαμε ζήσει τα τελευταία 3-4 χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Ούτε τη μαζικότητα αυτή του κόσμου, αλλά ούτε και αυτό τον παλμό. Άρα για να τους κρατήσετε χρειάζεται περαιτέρω υποκίνηση και από τα σωματεία περισσότερο, Γιώργο, για να μπορείτε να πάτε πιο πάνω και να διεκδικήσετε κάποια διαφορετικά δεδομένα, αν θέλετε να έχετε αυτόν τον παλμό και τον κόσμο ξανά στις κερκίδες και στην πρώτη κατηγορία. Φυσικά, φυσικά. Ακριβώς. Δεν κρύβομαστε, Άρη, ότι και τα σωματεία ίσως να έπρεπε να κάνουν κάποιες περισσότερες κινήσεις. Θα φροντίσουμε και εμείς από τη σειρά μας, έχουμε κάτι στο μυαλό. Όμως από την άλλη, είναι ακόμα μια απόδειξη, ενώ η Νέα Σαλαμίνα κουβαλά τόσο κόσμο σε όλα τα γήπεδα φέτος και στο δικό της προφανώς, δεν είχαμε το παραμικρό πρόβλημα, το παραμικρό επεισόδιο. Αυτό νομίζω ότι όταν λαμβάνονται τα σωστά μέτρα προστασίας, αυτή είναι η ουσία και όχι μόνο και μόνο η καταστολή. Και είναι κρίμα να χάνουμε αυτό όλο τον κόσμο από τα γήπεδα και τις οικογένειες σε αρκετές περιπτώσεις. Γιώργο Καζαμία, ευχόμαστε κάθε καλό στην ομάδα σου. Νομίζω πως έχει βάλει τις βάσεις για να επιστρέψει στον δρόμο της πρώτης κατηγορίας. Να τελειώνουμε νωρίς με αυτό το μαστήριο, Άρη. Αυτό ευχόμαστε. Καλό σου βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτά από τον εκπρόσωπο επικοινωνίας των Ερυθρόλευκων της Αμοχώστου. Ήταν ο Γιώργος Καζαμίας στην σημερινή μας παρέα.